Μαλάκα γράφεις τέλεια, το μαλλί σου γράφει τέλεια, να κάνω κόκκινα και εγώ. Γεια σας! Γεια σας! Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου, έχουμε γκράντε καλεσμένη σήμερα. Hi everyone! Θυμάστε τη Λιδία από ένα vlog που είχε κάνει εμφάνιση φέτος? Με την εμφάνιση της, με τη ζωή της YouTuber. Όχι, της YouTuber, ναι. Φυσικά. Που παραήτανε και παραείνε. Και παραείνε. Και τώρα. Λοιπόν, την έφερα εδώ γιατί θέλω να δοκιμάσουμε κάτι ξεχωριστό. Κάτι που δεν έχω φάει ούτε εγώ ποτέ. Βασικά, πλακίες. Έχω φάει στο παρελθόν. Αλλά δεν έχω φάει από αυτή την εταιρεία. Εσύ όμως δεν έχεις φάει ποτέ. Όχι. Θα είναι η πρώτη μου φορά, λοιπόν. Θα είναι η πρώτη της φορά, λοιπόν. Θα δοκιμάσουμε σνακ από την Ιαπωνία και συγκεκριμένα από το Tokyo Treat. Τα-τα! Εδώ, να φαίνονται λίγο. Ναι! Θα δοκιμάσεις και εσύ να φώνεις. Πόσο ώρα για να κάνω thumbnail μετά. Να σας εξηγήσω όμως τι είναι το Tokyo Treat. Είναι ένα συνδρομητικό κουτί, το οποίο υπάρχει σε δύο εκδοχές, το premium που έχουμε εμείς σήμερα και το classic. Το premium έχει 16 πράγματα μέσα και ρόφημα μαζί, το classic έχει λιγότερα. Συμφωνείς, βλέπω. Φυσικά και επαυξάνω. Το classic είναι στα 25 δολάρια, αν δεν κάνω λάθος, η μηνιαία συνδρομή, ενώ το premium στα 35 δολάρια. Θα σας έχω link στο κουτί πληροφοριών, διότι μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε συνδρομή μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια. Το εξαμηνία είναι σωστό. Ναι. Ωραία. Το κουτί που έχουμε εμείς υπάρχει ακόμα. Είναι διαθέσιμο, είναι του Δεκεμβρίου. Αν όμως δεν το προλάβετε, αυτό που θα σας έρθει είναι του Ιανουαρίου και έρχονται σε 2 με 4 εβδομάδες, ανάλογα την εποχή, το ταχυδρομείο σας, το courier σας κτλ. Αν μπορέσω να σας εξασφαλίσω εκπτωτικό κωδικό, θα τον έχω και αυτόν στο κουτί πληροφοριών για να το πάρετε με έκπτωση. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είναι τέλειο για να το δοκιμάσετε με φίλους, σχέση, οικογένεια. Παιδιά, για να δούμε. Είναι όλα πάρα πολύ φαν. Βασικά έχει πολύ άνιμε. Για να δούμε, πες το και τέτοιο. Για να δούμε λοιπόν. Και θέλω να πω ότι κάθε premium κουτί έχει σίγουρα KitKat ή Pocky ή και τα δύο. Που είναι τα πιο γνωστά του snack και τα έχουν σε διάφορες γεύσεις κάθε μήνα. Αυτό το τσέκαρα. Και σου έχει και ένα φυλάδιο το οποίο είναι ανάποδα γραμμένο. Ξεκινάει από πίσω το εξώφυλλο. Τέλειο. Είναι τσεφάν εντελώς. Πεινάω. Νομίζω, θα δείξει. Εγώ προτείνω να πιάσω τυχαία ένα. Να. Χωρίς να κοιτάω. Ένα που μοιάζει με. Έχει υφή από πουράκι, τεράστιο πουράκι. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να είναι μέσα. Τι δείχνει. Ένα ψάρι δείχνει. Ψάρι. Ψάρι. Είναι μικρό αυτό. Το κατάλαβα. Για μας τη ζυγή όμως. Το κορίτσι έχει αγχωθεί. Μυρίζει τη γαλιτό μπακαλιάρο. Μα το Θεό μυρίζει μπακαλιάρο. Θα ήθελες να δοκιμάσεις εσύ πρώτα. Να δαγκώσω εγώ πρώτη. Να δοκιμάσω κραγιόν. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Γιατί δεν μου αρέσει ο μπακαλιάρος. Disgusting. Δεν θα σου πω τι γεύση έχει. Μπακαλιάρο, το μυρίζω. Θα το ανακαλύψεις μόλις σου. Α! Έσκασε άλλη γεύση μετά. Σαν γαριδάκι. Εδώ. Του λέω θέλεις να φάω λίγο. Εμένα μου σκασέ μπακαλιάρος και μετά μαγιονέζα. Ναι. Λες δεν είναι συνδυασμός. Αντί για σκορδαλιά. Λες αντί για σκορδαλιά να τρώνε με μαγιονέζα στο Japan. Δεν ξέρω. Κοίταξε, η μαγιονέζα με το ψάρι ταιριάζει. Για να δούμε τι είναι. Ναι. Κράτα μου. Κράτα εδώ. Φάτο. Σ' άρεσε, με γεια σου. Είναι γαρίδα. Γεύση γαρίδα και μαγιονέζα. Μην του δώσεις. Πούλο. Να τραβήξω εγώ. Για τράβα να δούμε. Εντελώς τυχαία θα πάρω αυτό. Αυτό που τράβηξα εγώ, το είχα δει από την πρώτη στιγμή. Και αυτό που βλέπω είναι το καφέ. Μάρκα. Θα μπορούσα να διαβαστεί απλά κάλμπι. Γιατί είναι Ιαπωνέζικα. Αυτά είναι λατινικά. Ναι. Αυτά... Με μια Ιαπωνέζικη ποφορά. Καλά, καλμπέ. Καλά, έλεγε. Και είναι πατατάκι σοκολάτα κόμμα τον. Μην το κόψει και. Μόνο. Ο τολούζα έχει μπουλιαστεί. Δεν θα φας. Να μυρίσω. Μπορώ. Μυρίζει κρουασάν. Κρέπα. Πάρε, έλα να κάνουμε τσιντσίν. Καταρχήν είναι έτσι, θα κάνουμε ένα κοντινού μετά. Cheers! Δεν έχει γεύση σοκολάτα.
Είναι αλμυρό και λίγο μαζί. Θα σου πω κάθε μου δώσει και μετά θα πάω στο σπίτι, μου αρέσει. Ευχαριστώ. Θα τα πάω να δοκιμάσω δουλειά, πάμε. Θα φάσω ό,τι να φάσω εδώ. Θες να το βαθμολογούμε. Θα του βάζανε 7. Μ' άρεσε το 5, ρε. Αν νόμιζα το 10. Θα του βάλω ένα 4. Εγώ λέω 3. Μου αρέσει η γεύση. Στο προηγούμενο θα βάλω 0,5. Στο προηγούμενο θα βάλω ένα 2. Θα πιάσω αυτό εδώ που το είδα προηγουμένως και οπτικά μοιάζει με σκυλοτροφείο. Μπορεί να είναι για σένα του Λουζ. Γι' αυτό πήραμε το premium να έχει σκυλοτροφείο. Ανεβαίνει! Είναι σαν αυτά τα μικρά που τρώνε τα σκυλάκια που τους δίνεις treats. Γλυκό είναι ρε φίλε. Λοιπόν, θα φάω πρώτη αυτό το... ωραία σκυλοτροφείο. Μοιάζει με μπισκοτοφιστίκι. Σκυλοτροφή με γεύση τσίριγος. Ρε φίλε, τι λες, με καμένη καραμέλα. Εγώ τρώω και δεύτερη φορά για να πεις πάνω. Θα μπω να δω, θα δω τι είναι. Πάμε, πέρα λεπτάκι. Κοίτα μας όλα. Του δίνω ένα 3. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα του δώσω ένα 3. 2,5 γιατί είμαι και αυστηρή. Αυτό ήτανε... μα ποια είμαι. Μπισκότο, καραμέλας και φιστίκι. Παιδιά, αλήθεια. Απλά έχω καλούς γευστικούς κάλικες. Τι έχεις? Έτσι δεν λέγεται, γευστικούς κάλικες. Εντάξει. Θέλεις κάτι να καθαρίσεις την παλέτα σου τώρα? Θέλω. Αυτό. Τι είναι αυτό? Σπίτια! What? Έχει κάτι φακελάκι εδώ. Hey, θα πάρω ένα ροζ. Μυρίζει. Έχει και κάρτα! Ναι. Θα ήθελα να διαβάσω τη γραμμή. Είναι αυτοκόλλητο. Ότι εσύ τώρα θα καταλάβεις τι λέει. Όχι, είναι αυτοκόλλητο. Δεν μπορώ, συγκρίνθηκα. Τέλειο! Όχι! Αρνούμε να το βάλω στο στόμα μου αυτό το πράγμα. Πάτω, φάτω, φάτω! Είναι ζελεδάκι. Θες να βάλω στο δικό μου το επόμενο? Όχι. Μαλάκα. Μπιπ, είναι τέλειο. Σου λέω. Όχι. Είναι τέλειο! Θα το φας μετά. Καλά, μετά. Έλα, δεν σε πρέπει να το βαθμολογήσει. Μα δεν θέλω να φάω τέτοιο πράγμα. Μα αλυδία! Τουλούς! Δεν θα φάσω, θα φάω. Λοιπόν, για να δω τώρα το επόμενο που θα διαλέξω. Θα είναι αυτό το οποίο εξωτερικά μοιάζει με το άλλο που φάγαμε που είχε γεύση μπακαλιάρου. Φαίνεται επίσης να έχει μπακαλιάρο. Ωραία. Αλλά δείχνει έξω δύο καλαμπόκια. Τηγανιτά. Ναι, ένα τηγάνι. Ναι. Οπότε μάλλον κάτι με κόνστι. Κάτσε, 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 ονομασία δεν έχει. Φαντασίνι! Ουνο! Πολύ ωραία τα μιλάς. Όχι, πάρα πολύ ωραία. Εσύ είσαι του Γαλλικού, εγώ είμαι του Τζαπάντε. Δεν αμήνει. Το σασπένς του Λουζ έχει κορυφωθεί. Κρίμα που δεν φαίνεται. Κρίμα, κρίμα. Λάθος υποθέτηση κάμερα. Επίσης το μπακαλιάρο μυρίζει. Και αυτό! Δε. Καλή 25 Μαρτίου. Είναι γαριδάκια στρόγγυλα με μία τρύπα στη μέση. Μυρίζει μπακαλιάρο. Μυρίζει μπακαλιάρο. Καλά που δεν σ' άρεσαν. 5 με τόνο. Καταρχήν αυτό είναι καυτερό. Έχει ένα... σκόρδο μέσα. Έχει κέτσαπ. Όχι. Τι είναι αυτό? Μου άρεσε, όμως θα φάω όλο ένα. Όχι, θα του βάλω 3,5. Βασικά είναι πολύ φρέσκο για Ιαπωνία. Μας ήρθε από την άλλη άκρη. Καλά, συσκευασμένη είναι ρε. Σόγια σος λέει ρε. Σόγια σος, καλαμπόκι, spicy. Καλό, καλό. Καλό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ήταν καλό. Μπορώ να διαλέξω πάλι εγώ γιατί. Δεν μπορώ, το βλέπω από πριν και έχω. Άντε, διάλεξε. Κάτσε να πάρω αυτό, να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, αυτά που μοιάζουν με. Αυτό το ποτό. Την ίδια. Την ίδια είναι. Δεν θες να το δείξεις καν στην κάμερα. Είναι πολύ ωραίο. Έχω φάει. Πολύ ωραίο. Παιδιά, στο Japan Mix, αν πάτε σε Ξηροκαρπάτο και πάλι την Japan Mix, έχει μέσα τέτοιο. Πολύ ριστίκι με μια φρούστα. Θα ήθελα να το αφήσουμε για το τέλος αυτό. Το αρχικά το ξέρουμε μετά. Για το τέλος? Ναι. Μ' αρέσει που μου αφήνεις να διαλέξω το τέλος. Αυτό. Λοιπόν. Αυτό είναι γνωστό αν είναι. Το έχω ξαναδεί κάπου. Δεν το ξέρεις αυτόν. Όχι. Το μόνο που ξέρω είναι τα Dragon Balls. Μπρεκ! Φούρνα!
Καλά, το λουλούδι μου σου λέει τέλεια Ιαπωνικά. Ούτε πτυχίο να είχα. Δείχνει ένα μπισκότο γεμιστό με κιμά. Εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα. Με κιμά. Δεν σου φαίνεται κρέας. Μου φαίνεται σοκολάτα. Κομματάκι σοκολάτα μου φαίνονται αυτά. Τα βλέπεις εδώ πώς είναι. Καταρχήν, τι ωραία είναι συσκευασμένο το τραπέζι. Ναι, ευχαριστώ. Και έχει υπέροχη συσκευασία με ένα. Λοιπόν. Πειρατή. Πειρατή. Εμένα κι άλλο. Α. Αχ, τέλειο! Δεν θα φάω αυτό. Αυτό θα έχει και διαφορετικά. Πολλά θέλει. Εγώ θα φάω αυτό που μοιάζει απαγορευμένο δηλητήριο. Εγώ θα φάω αυτό που μοιάζει με μια μάσκα των Slipknot. Ανοίγω. Άρα δεν είναι κρέας. Έχει γατίδες τέτοια, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, από το γατίδι τα πήγανε. Όχι, αλλά... Είναι γεμάτο σοκολάτα. Τέλειο, αφράτο. Έχει το ψήσει να εκθέσει. Το γατίδι το πήρανε. Επόμενο, καλά έχουμε ξεχάσει να βαθμολογήσουμε. Θα σου πω. Αυτό μοιάζει... Αυτό είναι τα Dragon Balls. Ξέρετε, μπορεί, είναι. Θέλουμε να μας πείτε στα σχόλια όσοι ξέρετε από άνιμε. Γράφει πάνω φουρούτα. Φουρούτα! Αυτό. Πες το, όχι, πες το. Όχι, πες το! Σαν κοφρέτα μοιάζει. Και κοφρέτα είναι. δεν έχω ξαναπεί κοφρέτα, μα ναι, για το σε. Αυτό κοφρέτα. Σαν κοφρέτα είναι. Ό,τι πιο basic φάγαμε. Άγευτο. Ανιερό. Λοιπόν, πιάσε κάτι αλμυρό. Το χέρι σου. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι είναι αλμυρά. Ναι, εγώ ξέρω. Για να δούμε αυτό. Energy drink, λέει. Λοιπόν, εξωτερικά είναι ακριβώς έτσι. Μπορείτε να το δείτε. Energy drink. Τέλειο. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα το διαλύεις μέσα σε νερό και μετά το πίνεις. Το μαλλί δεν είναι καθόλου όγκο. Μπράβο, τόση ώρα στο δουλειά. Εγώ ανοίγω τόση ώρα και εσύ τα μαλλιά σου. Τι energy και τρίτη. Ρε! Τι. Ρε! Όχι, τι θυμάμαι, δεν ξέρω. Ποιο θυμάται αυτέ τι χλαπάτσε. Αυτά τα κολούσαμε στον τοίχο. Μητρό! Αυτά τα χλαπάτσε που τα ρίχναμε στον τοίχο, δεν τα τρώγαμε, ρε. Μάλλον αυτοί τα τρώνε και τα βάζω και στον τοίχο μετά. Θε να φάμε το αστεράκι. Να φάμε το αστεράκι με στον τοίχο. Το χέρι. Δεν θα το κάνεις. Θα το κάνω. Για βγάλω το αστέρι και φάει το μισό. Oh my god. Κάτσε να βγάλω το σπαλά, μην περίμενε. Κόλλησε τα δάχτυλα, παιδιά. Ιου. Παιδιά, ναι! Λοιπόν, θα φάω λίγο την ουρίτσα, εγώ θα φάω το όλο. Red Bull. Με και τώρα το τεστ. Θα πηδήξω το λούσο το φάει. Έλα, ρε, δεν είναι χλαπάτσα. Περίμενε λίγο. Μπράβο, κάτσε εκεί. Εκεί. Για το υπόλοιπο βίντεο θα είσαι εκεί. Ακριβώς δεν είναι για σένα. Τέλεια. Φαίνεται. Παιδιά, θυμήθηκα τα νιάτα μου και την ομορφιά μου. Ήταν αλμυρό, πάνω απ' όλα. Δεν ήταν αλμυρό. Ειρωνικά το είπα. Και αυτό το άνιμε κάπου το έχω ξαναδεί. Σαν δύο detective με άσπρα ρούχα, αυτό πρέπει να έχει κάρτα μέσα. Detective Conan. Φούρτα! Πάλι. Ήδη επωνυμία. Μην κοιτά τα άλλα σνακ. Συγγνώμη. Α, γκοφρέτα. Γκοφρέτα. Βασικά δείγμα γκοφρέτας γιατί είναι τέρμα λεπτό. Συγγνώμη, αυτά τι τιμές μπορεί να έχουν εκεί. Ότι θες να το αγοράσεις αυτό από το σούπερ μάρκετ. Αυτό που το πας. Εδώ εδώ μπροστά μου, δείτε το καλύτερο. Ναι, αυτό ή ότι τα τρως και δεν σε χορταίνουν. Δηλαδή για να φάμε να χορτάσεις σήμερα θες 10. Υποτίθεται ότι είναι για παιδάκια. Λοιπόν, και έχει αυτή την υπέροχη κάρτα, την ολογραφική με τον detective. Γεια. Τι θέλεις. Για τους μαθητές σου. Έλα. Cheers. Δεν πρόκαμα. Του τρέχουν τα σάλια πάνω μου. Είναι με σοκολάτα υγεία. Ρε του Λουζ, φύγε. Τρέχουν τα σάλια του Λουζ πάνω στο χέρι μου πια, για το Θεό. Επίσης άγευστο, άφρωμο, άσμο. Δεν είναι ωραία σοκολάτα. Μήπως είναι λιγμένο. Θα ρισκάρω και θα ανοίξω αυτό. Τολμάει η ίδια. Αισθάνομαι ότι έχει μέσα δύο. Φαίνεται ωραίο. Με τρουφίτσα γύρω-γύρω. Φαίνεται μπισκοτάκι. Θες να το δείξει. Συγγνώμη, να το δείξω. Αυτό είναι. Έχει μέσα δύο. Τρουφάκια! Σκυλοδροφές. Είναι treats για τον τουλούτζ αυτά. Όχι, εγώ τα θέλω. Τα θέλω. Παιδιά, είναι τρουφάκι σαν βρώμης. Πολύ ωραίο.
A few moments later. Είναι... Γιατί δεν έχει από μένα. Είναι σαν καπρίς, αλλά και δημητριακό... Δεν είναι ακριβώς βρώμη. Θα ήταν πιο δύσκολο στο να το μασίσουμε. Complete. Mm. Αυτό δεν γράφει τίποτα στα αγγλικά. Τίποτα. Γλυκό πρέπει να έχει αυτό. Είναι ένα αρκουδάκι και κρατάει κάτι γρανίτες. Α! Λοιπόν, αυτό... Αυτό είναι το ένα DIY που έχει κάθε premium κουτί, που το φτιάχνεις μόνο σου. Oh. Για κράτα λίγο το kit, δείξε μας τι έχει μέσα. Έχει κάτι κυβάκια τα οποία... Έλα, είναι πανεύκολο, θα το φτιάξω. Μυρίζουν τσίχλα. Έχει μια σκόνη, η οποία δεν έχω ξακριβώς τη σκόνη ακόμα, μάλλον μοιάζει με άχρη ζάχαρη, θα μπορούσε. Ένα ζελέ σαν αυτά που δεν ήθελες να φας πριν. Τέσσερα ξυλάκια, τα οποία μάλλον πρέπει να φτιάξεις αυτό που λέει εδώ πέρα. Ναι. Much later. Αυτό είναι τσίχλα τώρα. Δεν ξέρω ρε, πιλενάδα. Το βουτάς πρώτα εδώ. Αχ, μου φύγε από το ξυλά. Μου φύγε το δημιούργημά μου. Sorry. Α, λοιπόν, εγώ το έχω έτοιμο. Και με το 3, με το 2, με το 1, το τρώω. Είναι ξινό. Είναι κάτι να μην σας... Έχει γεύση μέντος, τέλειο. Εμένα δεν μου αρέσει και φοβάμαι. Είναι πολύ περίεργο. Μπορώ να πω ότι είναι το πιο περίεργο πράγμα που φάγαμε και είναι κρύο και καίει. Mm-hmm. Μπορώ να το περιγράψω, είναι κρύο και καίει. Θελείς. Ας το προσπεράσουμε. DIY μας. Κάνεις αυτό που έχω καταλάβει τι είναι, εξωτερικά μας το δείχνει κιόλας. Δείχνει μια βαφλίτσα. Όμως, μικρή κουκλίτσα. Αστιακή. Τέλειο! Σαν τα Παπαδοπούλου. Εντάξει, είναι λίγο βαφλάκι. Τέλειο. Εντάξει. Μα το Θεό! Τελικά, ότι δεν μου άρεσε η σοκολάτα. Εμένα μου άρεσε. Επαναδιατυπώνω. Ωραία η φύ. Μην τη ξέρω. Λοιπόν, ασύς αλμυρό! Άλλο ένα άνιμε, δεν ξέρω, δεν λέει. Μια... Έχει μια κάρτα. Αυτό είναι το Dragon Ball. Δεν ξέρω. Το γράφει ρε ψεύτρα. Ρε ψεύτρα! Όχι, εγώ είδα αυτό, δεν το είδα καν. Α, είδες το στήθος, το βυζί. Αυτό είδα, το... αυτό, αυτόν. Δεν σου είπα ότι είναι το μόνο που ξέρω. Θέλω να είναι αλμυρό, αλήθεια σου λέω, θα κάνω φόνο. Δεν νομίζω. Α, είναι το πίσω. Αυτό είναι κερί η τσίχλα. Τέλεια, θα φάμε μία κα... Α, δύο! Θα φάμε δύο κάρτες. Είναι το Dragon Balls. Και ένα πράγμα που μοιάζει με... Ο Τιτάρας μου το χωράζει γι' αυτό! Μοιάζει με... τσίχλα ή με... Σπάει κιόλας από ό,τι βλέπω. Εγώ... Μη σπάει! Μην το σπάς! Στεναχωρήθηκε ο Τουλούς. Καθαγόρη, τι να κάνουμε. Έλα! Ότι εγώ θα το φάω τώρα αυτό το πράγμα. Τι είναι τυρί. Είναι σαν τα βραχιολάκια. Ποια βραχιολάκια. Τσίχλα είναι. Τσίχλα είναι. Δεν καταπίνετε. Το κατάπιες. Πολύ νόστιμη τσίχλα. Καλά, αφού είναι τσίχλα το φάω στο τέλος. Είναι σαν τα βραχιολάκια, τα καραμελάκια. Ναι, μυρίζει. Προ-προ-τελευταίο μας σνακ. Για να δούμε τι έχει αυτό μέσα. Σίγουρα είναι κάτι το διαλύει στο νερό. Εγώ φαντάζομαι ότι είναι τα που τρώγαμε. Εδώ δείχνει αστεράκια και σκατάκια. Μπορεί να είναι αυτό που βάζαμε το γλυφιτζούρι μέσα. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα κάτι μικρά καφέ, τα οποία είναι σαν φαγητό. Σαν κρίσταλι. Από... Για ενιδρίο. 100%. Δεν θα το έτρωγα να στη θέση σου. Ένα αυτό πίπα. Σου έχει μείνει στο δόντι. Κάνει καλά. Α! Όχι. Είναι τέλεια, με ανακάθω, το βλέπετε. Είναι αλήθεια. Είναι τέλειο. Δεν περνάω. Τι το τρώνε, ένα ρε. Φέρε το τασάκι. Όχι. Να. Εμένα δεν μου άρεσε πάντως. Ούτε όταν ήμουν μικρή δεν τα έτρωγα αυτά. Και το καλύτερο. KitKat. Λοιπόν, το βανίσω εγώ, είναι μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία και λέει chocolate.
Είναι με πορτοκάλι. Chocolate orange. Θα την πάρω τη συσκευασία σπίτι μου. Και ανοίγω. Oh my God. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε τέτοια KitKat. Εμείς δεν έχουμε τίποτα, μόνο τα απλά. Με το ζόρι είναι η Ruby Chocolate. Είναι διπλά. Ω, oh, ναι. Μυρίζουν πορτο... Σαν τα μπισκότα του Lidl με το πορτοκάλι. Πολύ καλό. Και ναι, αυτή η ψωνή είναι καλύτερη. Όλοι ψωνίζουνε. Για τώρα θα δοκιμάσουμε το αναψυκτικό. Ένα 10 έχει εδώ. Ένα 10. Πρέπει να το κουνήσουμε 10 φορές. Μέτρα. 10 φορές και 10 λεπτά. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Α, 12, καλά, γεια σας. 10 λεπτά να το κουνάς! Να σου πω κάτι. Είμαστε σίγουροι δεν θα γίνει χαμός να εκραγεί εδώ μέσα. Oh. Wow. Μύρισε το. Το είπα. Μύρισε το. Πεπόνι. Τι, μ' αρέσει πάρα πολύ το πεπόνι. Θα δοκιμάσω πρώτη. Είσαι άρρωστη να φέρω καλαμάκι. Ναι. Δοκιμάσαι το. Περίμενε. Μην είσαι μας. Λοιπόν, θα πω την αλήθεια, αυτό που σκέφτομαι. Όχ. Ίσως είναι λίγο τρεπεμένο, θα το πω. Είναι σαν να έχεις κόψει το πεπόνι και το έχεις αφήσει στο ψυγείο 2 μέρες. Αλλά τα άλλα έχει γεύσει πεπόνι, ναι. Ότι έχεις φάει εσύ πεπόνι 2 ημέρες. Είναι το αγαπημένο μου γλυκό, στρούτο. Ψυγείο. Είναι σαν να έχεις... Έχει κομματάκι αυτό. Τι κομματάκι, εγώ δεν ένιωσα τίποτα. Τρία κομματάκια φάγα τώρα. Σαν τις αλόες τα ροφήματα. Απ' τη Μεργίνα το έχουν παραγγείλει. Και πήρες και δεύτερο, δεν σε έφτασε η πρώτη. Δεν μου άρεσε. Πεπόνι. Ε. Μπορεί κρύο να είναι ωραίο, έξτε μάτι. Πολύ γλυκό. Και απέσια η φύα αυτό που έχει μέσα. Τα καταφέραμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Ευτυχώς όχι. Το ζελεδάκι σου δεν έφαγες. Και ούτε πάρει εκεί. Όχι, τελειώσαμε. Λοιπόν, για πες. Θα το δοκιμάζεις στο κουτί. Νομίζω ναι. Μου ήρθε ιδέα. Τι. Θες να γίνουμε ζάμπλουτες. Πώς. Θα ήθελα. Μήπως. Να κάνουμε το πρώτο ελληνικό κουτί με σνακ. Και να το στέλνουμε παγκόσμια. Ναι. Θα μπορούσαμε, ναι. Θέλω να συμμεριστείς τον ενθουσιασμό της ιδέας μου. Δεν με ενθουσιάζει ιδιαίτερα γιατί νομίζω δεν θα τα αγοράσει κανείς. Γιατί? Γιατί οι Κινέζοι έχουν έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα, τα παίρνουν από εδώ έτσι. Δεν θέλω να είναι μόνο οι Κινέζοι σε αυτόν τον κόσμο. Εμείς, να σας πω. Γιατί, ας πούμε, δέχτηκα να συνεργαστώ με το Tokyo Trip. Όποτε πάνε ταξίδι κάπου οι γονείς μου στο εξωτερικό, ή οι αδελφοί μου ή εγώ, πάντα, πάντα θα γυρίσουμε με σνακ. Δεν θα ψωνίσουμε ούτε ρούχα, ούτε σουβενίρ, τίποτα. Σνακ. Να δοκιμάσει ο άλλος τι φάγαμε εμείς που πήγαμε, ας πούμε. Εγώ είμαι αυτός που παίρνει ρούχα. Εσύ και... είσαι basic bitch. Και σουβενίρ και τέτοια. Εγώ είμαι του. Εγώ θέλω να δοκιμάζω. Γι' αυτό μ' άρεσε. Εγώ άνετα θα το ξαναδοκίμαζα το Tokyo Trip. Αλλά καμιά βερσιόν πιο αλμυρή ίσως. Άμα βγει κανένα κουτί. Ναι. Ναι. Νομίζω με τα αλμυρά θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Αν θέλετε ξανά βίντεο Tokyo Treat και όχι μόνο με τη Λιδία εδώ παρέα, ναι. Κάντε like στο βίντεο για να μας ξανάρθει. Κάντε subscribe στο κανάλι μου αν δεν έχετε κάνει για να ενημερώνεστε για όλα μου τα καινούργια βίντεο. Και στο κουτί των πληροφοριών θα έχω το Instagram μου. Θα έχω το link για το Tokyo Treat. Θα σας έχω εκπτωτικό κωδικό αν μου δώσουν. Δεν ξέρω, θα φανεί. Και αυτά. Και λοιπές πληροφορίες που μπορεί να χρειάζεστε. Θα τις έχω όλες εκεί. Περιμένω τα σχόλιά σας, τα like σας. Περιμένω μηνύματα σας στο Instagram, ό,τι θέλετε, απορίες. Εσύ γιατί χαιρετάς ήδη. Έτσι. Και θέλουμε να μας πείτε ποιο snack από όλα αυτά σας φάνηκε πιο ενδιαφέρον. Είτε με την καλή έννοια, είτε με την κακή. Φιλάκια. Bye. Έφυγε να βάλεις πάνω σου. Ναι. Το ξέρεις ότι αυτά που κάνουμε τώρα θα βάλω. Εντάξει, να κάνω. Εκτιθέμεθα στο ίντερνετ. Εκτιθέμεθα. Έβαλες ροζ highlighter. Γύρνα. Εγώ στο έχω δώσει. Καλά τώρα. Λοιπόν, πρέπει να μαζέψουμε το κάος, το λούζα λαραπάς.